Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Στα άκρα οδεύει η κόντρα κυβέρνησης διοικητικών υπαλλήλων με τους δεύτερους να πραγματοποιούν για 11η εβδομάδα απεργιακή κινητοποίηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφορμή το μέτρο της διαθεσιμότητας στα ΑΕΗ. Σήμερα οι διοικητικοί υπάλληλοι καλούν τους συναδέλφους τους να παραστούν στη διαδήλωση διαμαρτυρίας που βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη στην πύλη της Πανεπιστημίουπολης, στην Ιατρική Σχολή καθώς και στην πύλη του Πολυτεχνείου. Αρκετά είναι τα ανοιχτά μέτωπα ανάμεσα στην Τρόικα και την κυβέρνηση καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με την ελληνική οικονομία. Αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό, η κυβέρνηση δέχεται πλέον πως αυτό διαμορφώνεται στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανέβει ακόμα και στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ακόμα υπάρχει έντονη αντιπαράθεση για τον τρόπο κάλυψής του. Η Τρόικα ζητά οριζόντια μέτρα τη στιγμή που η ελληνική πλευρά ισχυρίζεται πως η εφαρμογή διαρθρωτικών και στοχευμένων αλλαγών θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον προϋπολογισμό της Βουλής που εγκρίθηκε το βράδυ της Δευτέρας, παρά τον σάλο που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες, δεν προβλέπεται καμία μείωση των βουλευτικών αποδοχών, με αποτέλεσμα ορισμένοι βουλευτές κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια να ζητήσουν να γίνει έστω και συμβολική μείωση. Όπως είχε αποκαλύψει η εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, την ώρα που οι πολίτες θυσιάζονται στο βωμό της σωτηρίας της πατρίδας και βάλλονται πανταχώθεν με επιπρόσθετους φόρους και χαράτσια, οι εθνοπατέρες φοροδιαφεύγουν κανονικά και με τον νόμο, καθώς το 65 με 75% των εισοδημάτων τους παραμένουν αφορολόγητα. Τότε η εκπομπή είχε αναδείξει το εκαθαριστικό ενός εκ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Επρόκειτο για το εκαθαριστικό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, το οποίο καθόλου ανώμημο ήταν ενδεικτικό της ιδιαίτερης μεταχείρισης των βουλευτών σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Σοκαρισμένη ξύπνησε η γαλλική πρωτεύουσα μετά τους πυροβολισμούς αρχικά στα γραφεία της Λιμπερασιόν στο κέντρο της πόλης και έπειτα στην Στεφάν. Το ανθρωποκινητικό για το δράστη συνεχίζεται, ο οποίος θεωρείται ότι εθεάθη τελευταία φορά σε σταθμό του μετρό, ενώ η φύλαξη σε εφημερίδες και κανάλια είναι ενισχυμένη. Η εισαγγελία θεωρεί πως οι δύο επιθέσεις και επιμένει προημερών και εκείνη προημερών στο BFM TV συνδέονται και έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του δράστη, ζητώντας πληροφορίες για την ταυτότητά του. Στην επίθεση στη Λιμπερασιόν τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ένας 27χρονος βοηθός φωτογράφου. Ο νεαρός παραμένει το πρωί της Τρίτης σε κρίσιμη κατάσταση, παλεύοντας για τη ζωή του. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες ασθενείς βροχές στις ανατολικές ακτές της Θεσσαλίας και επιδείνωση του καιρού τις απογευματινές ώρες στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Οι βροχές της Δυτικής Ελλάδας στις βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Τετάρτη θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.